η κανονισμό γιγαντώνει το ευρωενωσιακό φακέλωμα. Στην ήδη υπάρχουσα αυτοματοποιημένη ανταλλαγή DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων, αδειών κυκλοφορία, τώρα προστίθενται εικόνε προσώπου, η φωτογραφία δηλαδή ενό διαδηλωτή ή ενό απεργού, αλλά και κάθε είδου στοιχεία που συλλέγει αστυνομία. Όλα τα παραπάνω κοινοποιούνται άμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Europol, κράτη-μέλη. Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αστικά κόμματα λοιπόν δεν έχουν αντιρρήσει για τι παρακολουθήσει, όταν αυτέ βέβαια γίνονται από το αστικό κράτο πάντα σε βάρο του λαού. Το δε άρθρο 56 συνιστά μνημείο υποκρισία, καθώ δίνει το πράσινο φω για ένα όργιο παρακολούθηση, αναθέτοντα στι ίδιε τι κατασταλτικές αρχέ και τη Europol τον δικό του αυτοέλεγχο. Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικέ κυβερνήσει είναι ασύμβατες με έννοιε όπω δημοκρατικέ ελευθερίε και λαϊκά δικαιώματα. Οι λαοί, λοιπόν, σε σύγκρουση με το κράτο των λίγων και του νόμου του, μπορούν να εξασφαλίσουν τα συλλογικά δικαιώματά του, διεκδικώντα με την πάλη του την ανατροπή του επικίνδυνου κατασκοπευτικού σε βάρο του λαού νομοθετικού πλαισίου που στην Ελλάδα υλοποίησαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.